Αγαπητοί φίλοι και φίλες του καναλιού μας, χθες στις 3 τα ξημερώματα, λάβαμε ένα εξαιρετικό, έκτακτο, επίγον μήνυμα που μας άφησε με δέος και προσμονή. Αυτό το μήνυμα, που μας παραδόθηκε με μια αίσθηση επίγοντος και θεϊκής εξουσίας, μεταφέρει τα λόγια του μοναχού της ερήμου, μιας σοφής και σεβαστής πνευματικής προσωπικότητας, γνωστός για τη βαθιά του σύνδεση με τον Θεό και τις βαθιές του προσευχές. Το μήνυμα έχει ως εξής. Αγαπημένα μου παιδιά του Θεού, ακούστε αυτά τα λόγια. Τις ημέρες που έρχονται, δύο αδιανόητα θαύματα θα εκτυλιχθούν μπροστά στα μάτια σας. Προετοιμάστε τις καρδιές και τα μυαλά σας για να γίνετε μάρτυρες της εκδήλωσης, της δύναμης και της αγάπης του Θεού, με τρόπους που θα σας αφήσουν με δέος και θαυμασμό. Αυτά τα θαύματα δεν είναι απλά θεάματα, αλλά θεϊκές αποκαλύψεις που θα αγγίξουν τα βάθη των ψυχών σας και θα ανάψουν μέσα σας τη φλόγα της πίστης. Το πρώτο θαύμα, καλυμμένο από μυστήριο, θα είναι μια αποκάλυψη θεϊκής συνάντησης. Θα υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης και θα διεισδύσει στις πιο σκοτεινές γωνιές της αμφιβολίας και του σκεπτικισμού. Μέσω αυτής της συνάντησης, οι καρδιές που έχουν σκληρινθεί από τη δυσπιστία θα μαλακώσουν και ακόμη και οι πιο δύσπιστοι θα μαρτυρήσουν την αναμφισβήτητη παρουσία του Θεού. Το δεύτερο θαύμα, εξίσου εκπληκτικό, θα είναι μια απόδειξη της θεραπευτικής δύναμης του Κυρίου μας. Ένα κύμα θεϊκής αποκατάστασης θα σαρώσει τη γη, απαλλάσσοντας από τα βάρη της θλίψης που μαστίζουν την ανθρωπότητα εδώ και γενιές. Σε αυτή τη θαυμαστή έκχυση χάρις, οι ασθένειες του σώματος και οι πληγές της ψυχής θα βρουν παρηγοριά και θεραπεία. Οι συντετριμένοι θα γίνουν καλά και οι πάσχοντες θα βρουν ανακούφιση. Σημειώστε αυτά τα λόγια γιατί κρατούν το κλειδί για την πνευματική σας αφύπνιση. Προετοιμαστείτε, αγαπητά παιδιά μου, γιατί οι μέρες που έρχονται θα είναι γεμάτες με θαύματα που προκαλούν δέος και θα αναδιαμορφώσουν την αντίληψή σας για το Θείο. Ανοίξτε τις καρδιές σας στις άπειρες δυνατότητες που βρίσκονται μπροστά σας και αφήστε την πίστη σας να είναι η πηξίδα που θα σας καθοδηγήσει σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι. Να είστε σε εγρήγορση, γιατί αυτά τα θαύματα δεν θα περιοριστούν στη σφαίρα των λίγων εκλεκτών, αλλά θα τα δει κάθε μάτι σε όλον τον κόσμο. Για να διαδώσει ο κόσμος την απέραντη αγάπη και δύναμη του επουράνιου Πατέρα μας. Ήθε αυτά τα θαύματα να χρησιμεύσουν ως φάρι ελπίδας, προσελκύοντας αμέτρητες ψυχές στην αγκαλιά της αιώνιας χάρις του Θεού. Στο όνομα του Πατήρ, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προσευχόμαστε για την καθοδήγηση και τις ευλογίες του Θεού σε αυτά τα όμορφα θαύματα που έρχονται. Αμήν.